Από το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας, οι 15 αυτοί μήνες που προηγήθηκαν προσφέρονται για πολύτιμα συμπεράσματα από το λαό και την νεολαία που καθημερινά δίνουν τη μάχη για την υγεία και τη ζωή. Μετρούν όμως τις συνέπειες της κυβερνητικής διαχείρισης της πανδημίας που είχε και έχει ως βασικό κριτήριο τη θωράκιση του ορατού εχθρού, δηλαδή της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων και του κεφαλαίου. Είναι αυτή η δύσκολη καθημερινότητα ένα χρόνο τώρα που διαρκώς υπενθυμίζει ότι ούτε στην πανδημία είμαστε τελικά όλοι μαζί, όπως λένε η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Οι εργαζόμενοι πράγματι είναι όλοι μαζί, αντιμέτωποι με τα προβλήματα που γιγαντώνονται, αλλά απέναντί τους έχουν τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, την αστική τάξη και τα κόμματά της. Μέσα σε 12 μήνες εκδηλώθηκαν με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα οι συνέπειες από την εμπορευματοποίηση του πολυτιμότερου ίσως αγαθού. Σε όλο τον κόσμο αποδείχθηκε η γύμνια των δημόσιων συστημάτων υγείας ως αποτέλεσμα της λειτουργίας τους με βάση το ζύγι κόστος ωφέλους, της αντιμετώπισης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ως πεδίο επενδύσεων. Οι λαοί σε κάθε χώρα ζουν τις συνέπειες αυτού που μπορεί να παρουσιάζεται ως νέο και καινοτόμο, αλλά δεν πάβει να είναι παλιό και θανατηφόρο. Τα ιδιωτικοποιημένα συστήματα υγείας, τη συμπράξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα και τα business plan για τη λειτουργία των νοσοκομείων, τις αποψηλωμένες υπηρεσίες, τις απαρχαιωμένες υποδομές στο όνομα των δημοσιονομικών αντοχών, την άνθηση των ιδιωτικών κλινικών. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι όσο η προστασία της ζωής και της υγείας παραμένει εγκλωβισμένη στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, τόσο οι τεράστιες δυνατότητες και τα επιτεύγματα της επιστήμης θα μένουν απροσπέλαστα για την κοινωνική πλειοψηφία. Τόσο οι κανονικές και έκτακτες καταστάσεις θα προκαλούν δυσβάσταχτες συνέπειες στους λαούς. Τώρα θεωρούμε λοιπόν ότι είναι η ώρα να ανοίξει πλατιά η συζήτηση για την εναλλακτική πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ. Πρακτικά θέλουμε να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους για το πώς θα ήταν η κατάσταση αν αντιμετωπίζαμε μια πανδημία στο σοσιαλισμό και πώς θα είναι συνολικά οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Έχουμε στρώσει το έδαφος με τη δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ το προηγούμενο διάστημα. Η ανάδειξη των αδιεξόδων του καπιταλισμού, η αντιμετώπιση των αυταπατών για λύσεις εντός του συστήματος με εναλλαγές αστικών κυβερνήσεων, η έμπνευση ακόμα περισσότερων με αξίες και ιδανικά που ξεπερνούν κατά πολύ τις κατακτήσεις που μπορεί να έχουμε σήμερα, αποτελούν τους όρους για το μεγαλύτερο δυνάμωμα του κινήματος, για τη μαζικοποίηση των σωματείων και των συλλόγων μας, το δάνεμα της δράσης τους, για να μας βρει το τέλος της πανδημίας με ακόμα πιο δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, έτοιμο να αντιμετωπίσει τα χειρότερα που έρχονται. Η πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα και στον κόσμο έδειξε ότι ο καπιταλισμός είναι επικίνδυνος για την υγεία του λαού και φτάνει στο σημείο δίχως δισταγμό να αξιώνει και την ίδια μας τη ζωή για να τροφοδοτήσει την ασθενούσα οικονομία του. Διανύουμε ημέρες που αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητό από πλατύτερα τμήματα των εργαζομένων και της νεολαίας και καθήκον δικό μας είναι η συζήτηση και η οργανωμένη δράση ώστε περισσότεροι σήμερα να κάνουν τη δική τους υπόθεση τον αγώνα για να απαλλαχτούμε από αυτό το βάρβαρο σύστημα. Η κατανόηση της αναγκαιότητας να αλλάξει η κατάσταση και να ζήσουμε καλύτερες μέρες απαιτεί συνειδητή δράση. Συγκεκριμένα, απαιτεί να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, από σήμερα κιόλας, ώστε να χάνει έδαφος στις συνειδήσεις ειδικά των νέων ανθρώπων η αστική ιδεολογία. Να δώσουμε οργανωμένο αγώνα ώστε να γνωρίσει είτε η πίστη στον ατομικό δρόμο, στη ζωή, η αποδοχή του δικαιώματος των εκμεταλλευτών να κερδοφορούν και ως εκ τούτου να καταστρέφουν την υγεία, τις ζωές και το μέλλον μας. Να παλέψουμε από σήμερα κιόλας με σχέδιο και αποφασιστικότητα, ώστε κάθε μέρα να μετράμε νίκες σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα, σε αυτόν τον πιο όμορφο αγώνα από όλους. Με υπομονή, επιμονή, με πίεση στο δίκαιο του εργαζόμενου λαού, δεν ησυχάζουμε μέχρι να δικαιωθούν τα όνειρά μας. Θα επιχειρήσω πολύ σύντομα, κατανοώ ότι θέλουμε να ξεχάσουμε την πανδημία, αλλά έχει τη σημασία του να, καθώς βρισκόμαστε στην τελική φάση αυτής της περιπέτειας, κανείς να μελετήσει και να κατανοήσει το τι ακριβώς συνέβη και να βγάλει, αν θέλετε, και χρήσιμα συμπεράσματα για την επόμενη μέρα. Θα ξεκινήσω με μία παραδοχή, προσωπική παραδοχή. Και το λέω με τα λόγου γνώσης,
και πολύμηνης ενασχόλησης με το συγκεκριμένο ζήτημα, μελετητικά εννοώ, ερευνητικά. Ένα από τα πιο βαθιστόχαστα και ουσιαστικά πράγματα τα οποία υπόθηκαν για την πανδημία ήταν ένα σύνθημα το οποίο ο αστικός μύθος λέει ότι εμφανίστηκε στους τοίχους στις γειτονιές της Βόρειας Ιταλίας, στο Πέργαμο, εκεί όπου η πανδημία θέρισε ζωές χιλιάδων εργατών, και το σύνθημα αυτό συμπύκνωνε σε μία μόνο φράση την εμπειρία των τελευταίων 15 μηνών. Και το σύνθημα αυτό ήταν ότι ο ιός είναι ο καπιταλισμός. The virus is the capitalism. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο καπιταλισμός γεννά επιδημίες. Ο καπιταλισμός και ο διεθνοποιημένος καπιταλισμός αδυνατεί να τη συγκρατήσει, να την ελέγξει στη γέννησή τους. Ο καπιταλισμός τις διαχειρίζεται με έναν τέτοιο τρόπο που πολλαπλασιάζει τις ανισότητες και δει τις ταξικές ανισότητες στην υγεία και στη ζωή. Ο καπιταλισμός χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται τις επιδημίες προκειμένου να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του, να δημιουργήσει νέους τομείς αύξησης της κερδοφορίας του. Αυτά τα τέσσερα σημεία θα επιχειρήσω πολύ γρήγορα να τα αναλύσω. Ο καπιταλισμός, ναι, γεννά επιδημίες. Οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής γεννούν επιδημίες. Και αυτή η αλήθεια δεν είναι καινούργια αλήθεια. Την αλήθεια αυτή την πρωτοδιατύπωσε ο νεαρός Φρίντριχ Έγγελς το 1845 στο βιβλίο του για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία. 25 χρονών ο Φρίντριχ Έγγελς, βασιζόμενος κυρίως στα επιστημονικά δεδομένα της εποχής, αλλά και στην προσωπική του μαρτυρία, όταν τότε με την εργάτρια και σύντροφό του Μέρι Μπέρνς περιδιάβαινε στην εργατούπολη του Μάντσεστερ στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης, όταν μεγάλες μάσες εργατικού δυναμικού στηβάζονταν στις μεγαλοπόλεις του καπιταλισμού, μελέτησε λοιπόν με την προσωπική του πείρα και μελετώντας τα τότε ερευνητικά δεδομένα, πρωτοδιατύπωσε τη σχέση καπιταλισμού και επιδημικών κρίσεων. Το πόσο καπιταλισμός δηλαδή γεννά επιδημίες. Γράφει ο Φρέντριχ Έγγελ, σας διαβάζω από την αγγλική έκδοση του 1845. Γράφει ο Φρέντριχ Έγγελ περιγράφοντας την κατάσταση της εργατικής τάξης στη Γλασκόβη, στη μεγαλύτερη πόλη, σημαίνει τη Σκωτίας. Γράφει ο Έγγελς. Στη Γλασκόβη ζούνε περίπου 300.000 άνθρωποι. Το 78% του πληθυσμού είναι εργάτες. Οι εργάτες αυτοί ζούνε στιβαγμένοι σε ανήλαγες γειτονιές. Σε γειτονιές με λαφυριδόδεις δρόμους που δεν αερίζονται, δεν τους βλέπει ο ήλιος, δεν έχουν τρεχούμενο νερό, δεν έχουν αποχέτευση. Οι γειτονιές αυτές της Γλασκόβης, γράφει ο Φρέντριχ Έγγελς το 1845, οι φτωχογειτονιές αυτές προϊόν του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής έδωσαν γέννηση σε επιδημίες, αναφέρεται τότε στις επιδημίες του τύφου, της χολέρας, της ηλαράς, επιδημίες οι οποίες έγιναν ο φόβος και ο τρόμος όχι μόνο ολόκληρης της Γλασκόβης, αλλά συνολικά της Μεγάλης Βρετανίας. Ο καπιταλισμός και οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής γεννούν επιδημίες. Η διαφορά είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια οι επιδημίες που γεννά ο καπιταλισμός εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και οφείλονται σε νέα αίτια, τα οποία και αυτά σχετίζονται με ευθύ τρόπο με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Και ο πρώτος λόγος για τη γέννηση αυτών των νέων επιδημιών είναι η καταλύστευση των φυσικών πόρων, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Αναφέρω ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την περίπτωση της επιδημίας του έμπολα. Ο ιός του αιμορραγικού πυρετού, ο ιός έμπολα, έδινε τοπικές επιδημίες στην Αφρική ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 40. Οι πρώτες τοπικές επιδημίες του ιού έμπολα που μελετήθηκαν στην Αφρική το 1976, θυμίζω ότι ο έμπολα είναι ιός που μεταδίδεται στον άνθρωπο απευθείας από τις νυχτερίδες ή την επαφή του ανθρώπου με ζώα, εκρήματα ζώων, τα οποία έχουν μολυνθεί από νυχτερίδες. Είναι ζωονόσος δηλαδή. Ο έμπολα έδινε τοπικές επιδημίες στην Αφρική και οι πρώτες τοπικές επιδημίες που έδινε αφορούσαν κυρίως φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι προς αναζήτηση τροφής εξωθούνταν βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος, με αποτέλεσμα να έρχονται σε επαφή με τις νυχτερίδες, με είδη δηλαδή ζώων τα οποία ο άνθρωπος φυσιολογικά δεν έχει επαφή και μολύνονταν. Ο έμπολα το 2013-2015 έδωσε μια συντονισμένη θανατηφόρα επιδημία που έπληξε τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, τη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε. Η θνητότητα του ιού ξεπέρασε το 60%. 6 στους 10 οι οποίοι μολύνθηκαν, κατέληξαν, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Οι τοπικές επιδημίες της δεκαετίας του 70 μετατράπηκαν σε ένα μαζικό επιδημικό φαινόμενο το 2013 εξαιτίας της δράσης πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες άρχισαν εξορεκτική δραστηριότητα βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος, άνοιξαν δρόμους μέσα στο τροπικό δάσος, με αποτέλεσμα μεγάλες μάζες εργατικού δυναμικού να εκτεθούν στις μολυσματικές νυχτερίδες και υπ' αυτή την έννοια τελικά η επιδημία να εισβάλλει στα αστικά κέντρα. Ομοίως στη Σιέρα Λεόνε, πολυεθνικές εταιρείες καταστρέφοντας το τροπικό δάσος και μετατρέποντάς το σε καλλιεργήσιμη γη, ξυλώνοντας δηλαδή, αποψηλώνοντας το τροπικό δάσος, οδήγησαν, προκάλεσαν τη νέα επιδημία του ιού έμπολα το 2013-2015, επιδημία με θανατηφόρα αποτελέσματα. Ίδια είναι και η γενουσιουργός αιτία, για παράδειγμα, της επιδημίας του Ήτα-1Ι1 το 2009, της νόσου τοχήρων, η οποία γεννήθηκε κυριολεκτικά 1 μίλι μακριά, 1,5 χιλιόμετρο μακριά, από την μαζική εταιρεία εκτροφής, την πολυεθνική εταιρεία εκτροφής χήρων, τη Smithfield Foods, αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία, η οποία επένδυσε στο Μεξικό, στη μαζική εκτροφή χήρων, χωρίς κανόνες υγιεινής, οδηγώντας στη γέννηση μιας τοπικής επιδημίας, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Ο καπιταλισμός, ναι, γεννά επιδημίες. Και σήμερα ο καπιταλισμός γεννά επιδημίες κύρια λόγω της καταστροφής, της καταλήστευσης του φυσικού περιβάλλοντος, και γεννά επιδημίες δια της υπερεκμετάλλευσης, της εντατικοποίησης στην εκμετάλλευση του ζωικού κεφαλαίου. Ο καπιταλισμός, πέραν το ότι γεννά επιδημίες, ταυτόχρονα αδυνατεί να ελέγξει τις επιδημίες αυτές εν τη γενέση τους. Δηλαδή αδυνατεί να εμποδίσει τοπικά επιδημικά φαινόμενα να μετατραπούν σε πανδημικές απειλές, οι οποίες απειλούν το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού. Σας θυμίζω ότι μετά την Ισπανική γρίπη του 1918-1919 και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε την ανάγκη ενός μίνιμουμ συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για την διαχείριση των επιδημικών πανδημικών απειλών. Σας θυμίζω ότι η Ισπανική γρίπη το 1918, η προηγούμενη μεγαλύτερη πανδημία που είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα, πρόσβαλε σχεδόν το 50% του πληθυσμού, προκαλώντας τότε πάνω από 50 εκατομμύρια θανάτους.
ως απότοκο της ισπανικής γρίπης του 18-19, το 1948 δημιουργήθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος είχε ως βασικό του μέλημα, ιδρυτικό του στόχο, τον έλεγχο των επιδημιών, τον έλεγχο της εξάπλησης των επιδημιών, τον έλεγχο δηλαδή τον έλεγχο μετατροπής τοπικών επιδημικών εξάρσεων σε πανδημικές απειλές. Το 1956 η είσοδος της Σοβιετικής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρηματοδότηση που εξασφάλισε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και η αποφασιστικότητά της, καθώς επίσης και η επιστημονική τεχνογνωσία που εισήγαγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οδήγησε μόλις σε 6 χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του 60 στην εξάλληψη της παγκόσμιας απειλής της ευλογιάς, που είναι και η μόνη πανδημία η οποία αντιμετωπίστηκε εν τη γενέση της. Σε όλη τη δεκαετία του 70, σε συνθήκες ψυχρόπου, υποπολέμου και με πλέον τη δεκαετία του 90 μετά την κατάρρευση, την ανατροπές, την αντεπανάσταση στις χώρες του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρέθηκε χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς επιστημονική στήριξη, ξεδοντιασμένος, χωρίς επιχειρησιακή δυνατότητα να ελέγξει αυτά τα πανδημικά φαινόμενα. Γνωρίζαμε εδώ και χρόνια ότι η μετατροπή τοπικών επιδημιών σε πανδημία ήταν ζήτημα χρόνου. Το ότι ο ιός του νέου κορονοϊού, ο SARS-CoV-2, έδωσε πανδημία ήταν ζήτημα απλής συγκυρίας. Θα μπορούσε να είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο πριν 10 ή 15 χρόνια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήταν εντελώς απροετοίμαστος στο να ελέγξει, στο να αποτρέψει τοπική επιδημία, την εξάπλωση μιας τοπικής επιδημίας, η οποία ξεκίνησε στην πόλη Γιουχάν με βάση τα ως τώρα επιστημονικά δεδομένα, να την αποτρέψει να επεκταθεί και να μετατραπεί σε ένα πανδημικό φαινόμενο. Ενδεικτικά να σας πω ότι πριν την επιδημία του COVID, το 80% της χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προέρχονταν από ιδιωτικές εταιρείες και φιλανθρωκαπιταλιστικές οργανώσεις, όπως η οργάνωση του Bill και της Μελίντας Gates. Ξεδοντιασμένος και χωρίς χρηματοδότηση, λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο διεθνής καπιταλισμός, βρέθηκε αντιμέτωπος με την πανδημία του COVID. Πριν ένα μήνα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέθεσε σε ανεξάρτητη επιστημονική αρχή τη μελέτη της πανδημίας, θέτοντάς του το ερώτημα: θα μπορούσε η πανδημία του COVID να είχε αποφευθεί? Η ανεξάρτητη επιστημονική αρχή, το πόρισμα της οποίας μπορείτε να το βρείτε κάνοντας μία απλή αναζήτηση στο ίντερνετ, κατέληξε ότι ναι, η πανδημία του COVID θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί αν τους κρίσιμους μήνες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου τα κράτη λάμβαναν αποφασιστικές πρωτοβουλίες και συντονισμένες ενέργειες για την αποφυγή της διασυνοριακής μετάδοσης του ιού. Ο σύγχρονος καπιταλισμός όμως, κουβαλώντας τα βαρύδια των ενδοπυραλιστικών αντιθέσεων, δεν είναι σε θέση να ελέγξει τοπικές επιδημίες, να αποτρέψει τη μετατροπή τους σε πανδημικά φαινόμενα, και η πανδημία του COVID-19 αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη απόδειξη αυτής της πραγματικότητας. Ο καπιταλισμός γεννά επιδημίες. Ο καπιταλισμός αδυνατεί να τις ελέγξει στη γέννησή τους. Αλλά ο καπιταλισμός, ακόμη και όταν οι επιδημίες εκδηλώνονται και παίρνουν πανδημικά, παγκόσμια χαρακτηριστικά, τις διαχειρίζεται σε όφελος των λίγων και εις βάρος των πολλών. Δεν χρειάζεται να είσαι μαρξιστής για να ομολογήσεις ότι τα περισσότερα θύματα στην τρέχουσα πανδημία τα σήκωσε η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν χρειάζεται να είσαι μαρξιστής
ή να είσαι κομμουνιστής για να αποδεχτείς την πραγματικότητα ότι στις εργατογειτονιές του Μπρόνξ οι εργάτες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα είχαν διπλάσιο ή και τριπλάσιο κίνδυνο θανάτου από το COVID σε σχέση με τις πλούσιες γειτονιές του Μανχάταν. Δεν χρειάζεται να είσαι μαρξιστής ή κομμουνιστής για να αποδεχτείς ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Ελλάδα που διαβιούν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε συνθήκες απόλυτου συγχρονισμού, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, έχουν διπλάσια και τριπλάσια πιθανότητα να νοσήσουν από COVID σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ο Φρίντριχ Χέγγελς, ήδη από το 1845, είχε παρατηρήσει και ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Σας διαβάζω εντάχει. Λέει ο Έγγελς, η εργατική τάξη είναι συχνοτίζεται μέσα σε συνοικίες οι οποίες δεν αερίζονται, δεν αποχετεύονται, δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Οι οικογένειες, δύο και τρεις, ζουν σε ένα διαμέρισμα. Τι περιμένει κανείς? Ότι οι συνθήκες αυτές ζωής δεν θα οδηγήσουν σε πλεονάζουσα θνησιμότητα, γράφει ο Έγγελς. Δεν θα οδηγήσουν στη μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης της εργατικής τάξης. Αυτά τα έγραφε ο Έγγελς προφητικά το 1845. Η πανδημία του COVID και η καπιταλιστική της διαχείριση τα επιβεβαιώνει. Υπάρχει εναλλακτική. Προφανώς υπάρχει εναλλακτική. Το παράδειγμα της Κούβας, μιας φτωχής χώρας η οποία επιβιώνει σε συνθήκες ενός οικονομικού εμπάργου, δείχνει ότι όταν έχεις υψηλά την υγεία του πληθυσμού, υψηλά στην προτεραιοποίηση των πολιτικών σου, όταν έχεις κεντρικό σχεδιασμό, σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο, ταγμένο, αφοσιωμένο στην υπηρεσία των πολλών, μπορείς να αναχαιτήσεις τις επιδημίες, μπορείς να ελαττώσεις σημαντικά συντριπτικά τις υγειονομικές του συνέπειες στον πληθυσμό. Τρανή απόδειξη αυτού του οποίου ισχυρίζομαι είναι ότι η Κούβα μετρά υποδεκαπλάσιο αριθμό θανάτων ανά χίλιους κατοίκους σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε σχέση με την Ελλάδα. Εναλλακτική υπάρχει και η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για την υγεία προσφέρει αυτή την εναλλακτική. Θα σταθώ μόνο σε τρία σημεία της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ η οποία αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα με βάση την εμπειρία, τη συσσωρευμένη πλέον εμπειρία από την πανδημία. Η πρώτη είναι η θέση την οποία διατυπώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και 20 χρόνια, 25, σε ανύποπτο χρόνο, περί της αδυναμίας συνύπαρξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Το ΚΚΕ παλεύει, προτείνει στο λαό την κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της υγείας. Σας θυμίζω ότι στην επιδημία του COVID, στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ο περίφημος ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας υγείας γύρισε κυριολεκτικά την πλάτη του στην επιδημία. Στην Ελλάδα, 7 μόλις από τις 140 ιδιωτικές κλινικές δέχτηκαν να νοσηλεύσουν στο και 15 της επιδημίας περιστατικά COVID, και αυτό μόνο όταν είχαν εξασφαλίσει πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ κρατική χρηματοδότηση με ημερήσιο νοσήλιο υπερδιπλάσιου του κανονικού. Η επιδημία του COVID δείχνει ότι ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας υγείας δεν ακολουθεί την ανάγκη, ακολουθεί τη ζήτηση. Το αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος για κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, εμπειρικά τεκμηριωμένο από τους 15 μήνες της τρέχουσας πανδημίας. Το δεύτερο σημείο της πολιτικής πρότασης
για την υγεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα, αίτημα το οποίο διατύπωσε σε ανύποπτο χρόνο και διατυπώνει σταθερά στο μαζικό κίνημα, στην κεντρική πολιτική σκηνή εδώ και χρόνια, είναι η ανάγκη για την κοινωνικοποίηση της παραγωγής και διάθεσης του φαρμάκου. Φανταστείτε μία διεθνή συνθήκη όπου τα ιδιοκτησιακά πνευματικά δικαιώματα στο φάρμακο δεν υπάρχουν. Πατέντες δηλαδή δεν υπάρχουν. Φανταστείτε χώρες το φάρμακο κοινωνικό αγαθό, την έρευνα για το φάρμακο κοινωνικό αγαθό και τις φαρμακοβιομηχανίες κοινωνικοποιημένες με κεντρικό σχεδιασμό στην υπηρεσία αντιμετώπισης ενός πανδημικού φαινομένου, μιας απειλής της δημόσιας υγείας. Φανταστείτε πόσα πολλαπλάσια βήματα, πόσο με γρηγορότερους και ταχύς ρυθμούς θα είχαμε δώσει τέλος σε αυτή την πανδημική κρίση. Και το τρίτο σημείο της πολιτικής πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος για την Υγεία, που αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα, είναι η πρότασή του για τη στροφή του συστήματος υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όσοι έχουμε εμπειρία νόσησης ή συγγενείς και φίλους οι οποίοι νόσησαν από COVID κατά τη διάρκεια της επιδημίας ή αντιμετώπισαν άλλα προβλήματα υγείας που δεν σχετίζονται με την επιδημία και δεν είχαν πρόσβαση στο νοσοκομείο, αντιλαμβάνονται την εκρηκτική ανάγκη της μαζικής επένδυσης σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή σε υπηρεσίες υγείας, εκεί που εργάζεται ο πληθυσμός, εκεί που σπουδάζει η νεολαία, εκεί όπου κατοικεί ο λαός. Η πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προσφέρει εναλλακτική και η επιδημία του COVID-19 προσφέρει, αν θέλετε, και την εμπειρική τεκμηρίωση για το πόσο επίκαιρη και αποτελεσματική μπορεί να είναι αυτή η πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σας ευχαριστώ πολύ.